Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky με τη Λίνα Κλίκου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κοινωνικό πρόσημο έχει η πολιτική της κυβέρνησης για τις συντάξεις, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκληρώθηκε η εκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων μέχρι το 2021. Θρίλερ σε πτήση της Emirates μετά από πληροφορία από τη CIA που έκανε λόγο για ύποπτο επιβάτη. Τι συνέβη τελικά? Νέα πρόκληση Ερντογκάν. Βάζει στον οργανισμό των τουρκόφωνων κρατών το ψευδοκράτος. Επίθεση του Σουλτάνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι συμβαίνει με τα στεγαστικά δάνεια μετά την αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Η πολιτική της κυβέρνησης για τις συντάξεις έχει κοινωνικό πρόσημο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ολοκλήρωση της εκαθάρισης των εκκρεμών συντάξεων της περίοδου 2016-2021. Ο Πρωθυπουργός, επισημάνοντας παράλληλα τις δυσκολίες του εγχειρήματος και την κατάσταση την οποία κληρονόμησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρόσθεσε ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν από τον Ιανουάριο αύξηση στις συντάξεις τουλάχιστον της τάξης του 7%. Η κυβέρνηση στηρίζει τους συνταξιούχους κάνοντας το χρέος της στους απόμαχους, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι το τεράστιο πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο, αλλά αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας η χορήγηση της σύνταξης χωρίς καθυστέρηση. Πιστεύω ότι από όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα πρέπει να κρατήσουμε 3 συμπεράσματα ως υποδείγματα καλών πρακτικών για τις δημόσιες πολιτικές τις οποίες η δικιά μας κυβέρνηση επιθυμεί να άσκει. Καταρχάς θέλω να επισημάνω ότι το τεράστιο πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας στους απόμακους της εργασίας να μπορεί να τους χορηγεί τη σύνταξή τους χωρίς καθυστέρηση το στομότερο δυνατόν. Δεν νομίζω ότι επ' αυτού μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε διαφορετική άποψη, εκτός εάν πιστεύουμε, όπως είπε και ο Κωστής, ότι έχουμε υποχρέωση να ταλαιπωρούμε τους εργαζόμενους για να εξυπηρετούμε ενδεχομένως κάποια πολύ λίγα συμφέροντα τα οποία μπορούν να έχουν κάποιο όφελος από όλη αυτή την κατάσταση την οποία παραλάβαμε. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αναμένεται μια πολύ ουσιαστική αύξηση των συντάξεων η οποία θα ξεπερνά το 7% από την 1η Ιανουαρίου σε συνδυασμό με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που θα ευνοήσει επίσης τους συνταξιούχους. Όταν κάλεσα στο τηλέφωνο τον Κωστή Χατζηδάκη τον Ιανουάριο του 2021 να του ζητήσω να αναλάβει Υπουργός Εργασίας, υπήρχε μια παύση στο τηλέφωνο. Λέω, Κωστή, είσαι εκεί, όλα εντάξει? Μου λέει, βεβαίως, πρόεδρε, να πάω στο Υπουργείο Εργασίας. Καταλαβαίνεις, του λέω, πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή. Αισθάνθηκα ότι τον ευνηδίασα. Το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτηκα να του πω για να τον ενθαρρύνω ότι, εν πάση περιπτώσει, από τις δυσκολίες που θα πας εκεί και θα βρεις, δεν κινδυνεύεις να σου πέσουν και τα μαλλιά, οπότε είσαι σχετικά ασφαλής, τουλάχιστον ως προς αυτό το τομέα. Σήμερα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση μπορώ να σας πω ότι η επιλογή μου αυτή δικαιώθηκε στο ακέραιο. Η κυβέρνηση παρέλαβε μια τραγική κατάσταση στον τομέα των εκκρεμών συντάξεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας εκκρεμότητες που, όπως είπε, ήλθαν από το παρελθόν. Μέσα σε 22 μήνες εκδόθηκαν πάνω από 470.000 συντάξεις. Το 1/6 δηλαδή των συνταξιούχων έγιναν συνταξιούχοι μέσα στα τελευταία 2 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν σταματάμε εδώ, γιατί, όπως είπε, υπάρχουν πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν. Υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα η οποία πρέπει να γίνει και στις επικουρικές συντάξεις και στις διεθνείς συντάξεις και στα ΕΦΑΠΑΞ, και πολλή δουλειά ακόμα για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών από τον ΕΦΚΑ. Τέλος, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε επανάσταση το 1955 και είπε ότι αυτή είναι μια πολιτική η οποία δεν έχει κομματικό και ιδεολογικό χρώμα.
Καλωσορίζω στο σημείο αυτό τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, από ό,τι... Εμείς ευχαριστούμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα τολμούσαμε να βάλουμε ένα θετικό πρόσημο σε αυτή την εξέλιξη. Ξέρω θα μου πείτε ότι η ένστασή σας είναι ότι αφορά μόνο στις κύριες συντάξεις και όχι στις επικουρικές ή σε αυτή την ταχύτητα που χρειάζονται οι συντάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση όμως έχει εξυπηρετηθεί ένας ικανός όγκος πολιτών, ο οποίος ανέμενε επί χρόνια να πάρει την κύρια σύνταξή του. Κυρία Κλήτου, εμείς ως Επιστημονική Ένωση προείσταμε ΕΝΙΠΕΚ, έχουμε τοποθετηθεί ήδη θετικά στο ότι η πορεία εκαθάρισης των εκκρεμουσών κυρίων συντάξεων έχει πάει καλύτερα όσο καλή άλλη περίοδο από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση θετικά αποτιμά, και δικαιολογημένο ο κύριος Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εργασίας θετικά αποτιμούν και καλώς χαίρονται για το ότι η πορεία εκαθάρισης των κυρίων συντάξεων έχει πάει καλύτερα από κάθε άλλη περίοδο. Mm-hmm. Αλλά όπως είπε πολύ εξαιρετικά καλά και ο ρεπόρτερ σας, στις επικουρικές, στα εφάπαξ, στις διαδοχικές και στις διεθνείς συντάξεις είναι οι τέσσερις άλλες συνταξιοδοτικές παροχές που εμείς εδώ και αγωνιούμε και η κυβέρνηση έχει άποψη. Δεν έχουμε πάει τόσο καλά. Θεωρώ ότι, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα επιταχυνθεί η διαδικασία εκαθάρισης αυτών των τεσσάρων επικουρικών, διαδοχικών, διεθνών και εφάπαξ. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι η κυβέρνηση καλώς το θέτει. Βεβαίως να σημειώσουμε στο δελτίο σας ότι ακριβώς 22 μήνες όταν πήγε ο κύριος Χατζηδάκης, το Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από δική μας πρωτοβουλία και δική μου και του συνεργάτη μου κυρίου Γκλέζου, εξέδωσε για πρώτη φορά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα απόφαση που τιμώρησε τον ΕΦΚΑ, του επεδίκασε 5.000 αποζημίωση υπερασφαλισμένης, που έκανε να πάρει τη σύνταξη 4 χρόνια. Ναι, σωστό. Θεωρώ ότι και αυτό συνέβαλε, διότι ναι, άρχισαν οι αγωγές. Άρα να πούμε όμως, λοιπόν εν τέλει, ένα λεπτό, να πούμε όμως, εν τέλει ότι είναι θετική η εξέλιξη αυτή που ζήσαμε σήμερα. Επειδή εγώ δεν το παρακολουθώ και προφανώς δεν το παρακολουθεί το θέμα ούτε και το κοινό που μας παρακολουθεί, οπότε είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία σας εδώ, γιατί καταγράφεται κάθε καμπή αυτής της οδύσσιας, γιατί ήταν μια οδύσσια η απονομή των συντάξεων. Εκτιμάτε ότι έχει δημιουργηθεί ένα, ας το πούμε σε άπτεστα ελληνικά, ένα know-how τώρα για να μπορέσουν να επιταχυνθούν και σε αυτό το σκέλος οι συντάξεις, γιατί από ό,τι οι επιλογές αυτών των κατηγοριών, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ήταν θέμα τελικά οργάνωσης και management για να μπορέσει αυτός ο κόσμος που ήταν στον ΕΦΚΑ, μάλιστα διάβαζα στα στατιστικά που έδωσε η κυβέρνηση, ότι 900 άνθρωποι λιγότεροι δούλεψαν στον ΕΦΚΑ. Δεν σας ακούω, κύριε Κλήτου. Δεν με ακούτε. Ναι, για να προσπαθήσουν οι συνεργάτες μου να αποκαταστήσουν την επαφή μας. Τώρα μας ακούτε, κύριε καθηγητά. Τώρα σας ακούω, κύριε ναι. Κλήτου. Λοιπόν, για να επιχειρήσω από την αρχή να τοποθετήσω το ζήτημα. Λέω, απεδείχθη τέλος πάντων ή εικάζω ότι υπάρχει ένα know-how αυτή τη στιγμή για να επιταχυνθούν οι απονομές συντάξεων και στις κατηγορίες που αναφέρατε. Όμως απεδείχθη εν της πράγμαση ότι ήταν θέμα management στο να λειτουργήσουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ σε θετική κατεύθυνση, επισημένοντας ότι γι' αυτό το εγχείρημα, γι' αυτό το επίτευγμα, εργάστηκαν 900 άνθρωποι λιγότεροι, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε η κυβέρνηση. Τώρα, να πάρουμε τις επιμέρους κατηγορίες. Κυρία Κλήτου, είπατε κάτι σοβαρό και σωστό. Οι υπάλληλοι υποστηριχθήκαν υλικά και ηθικά, εξοπλιστήκανε, διότι δεν είχαν τον τεχνικό εξοπλισμό. Αλλά χωρίς την αναυτονόητη ψηφιοποίηση και την επεξεργασία του λογισμικού, διότι οι δανειστές, κυρία Κλήτου, επέβαλαν σύνθετα
συνταξιοδοτικά συστήματα. Mm-hmm. Αν πάρετε τους γρίφους και τους αλγορίθμους, κυρίως του ΕΦΑΠΑΞ επικουρικής και κύριας σύνταξης, θα δείτε ότι πρέπει να έχετε και όχι στοιχειώδεις, μαθηματικές γνώσεις για να τα προσεγγίσετε. Άρα, σωστά. Τι έγινε δε μέχρι τώρα? Συνδυασμός της ψηφιοποίησης του συστήματος και υποστήριξη υλική και ηθική των υπαλλήλων. Αυτός ο συνδυασμός οδήγησε σε αυτό που είπατε και σωστά το τοποθετήσατε. Τώρα, η ερώτησή μου είναι εξής. Εφόσον τα ταμεία ενοποιήθηκαν υπό την ομπρέλα του ΕΦΚΑ και εφόσον έγινε ψηφιοποίηση και άρα υποστηρίχθηζονται τεχνικά οι υπάλληλοι που δουλεύουν για αυτή την κατηγορία, σε αυτή την κατηγορία, και εφόσον η κυβέρνηση έχει την βούληση, όπως απεδείχθη, να λειτουργήσει ταχύτερα, τι είναι αυτό που καθυστερεί ή θα καθυστερήσει, κατά την άποψή σας, την απονομή των διαδοχικών συντάξεων? Μέχρι τώρα και ο νόμος προβλέπει ότι δεν μπορεί να βγει επικουρική σύνταξη και ΕΦΑΠΑΞ, αλλά και μέρισμα, χωρίς να έχει προηγηθεί έκδοση της οριστικής απόφασης επί της κυρίας. Mm-hmm. Άρα υπήρχε μέχρι τώρα το νομοθετικό κόλλημα, το εμπόδιο. Mm-hmm. Έπρεπε να προηγηθεί η εκαθάριση των κυρίων συντάξεων. Mm-hmm. Τώρα μέλη, αν αυτό που είπαμε τώρα και σωστά το παρατηρήσατε, αν πάει καλά ο συνδυασμός της πολύ καλής ψηφιοποίησης και της υποστήριξης υλικοτεχνικής και ηθικής προς υπαλλήλους, νομίζω ότι η επιτάχυνση εκαθάρισης των άλλων συνταξιοδοτικών παροχών θα είναι ευχερέστερη, προσθέτω, και συντομοτέρα από αυτό που ζήσαμε στην κυρία σύνταξη. Άρα αυτό είναι και ευχή μου. Είναι, ναι, καλά, μου, και ευχή, αλλά το παρακολουθούμε, μας. Το παρακολουθούμε, ξέρω, και από υπαλλήλους, διότι έχω και πρώην φοιτητές μου και καλούς συνεργάτες εκεί. Άρα φαίνεται ότι είναι έτοιμο το σύστημα να πάει γρηγορότερα τις επικουρικές, τις διεθνείς και τις διαδοχικές συντάξεις. Αυτό ας το ευχηθούμε, αλλά πιστεύω ότι κάτι καλό θα γίνει και εδώ. Ξέρετε, αναφέρθηκα στις διαδοχικές, γιατί από ό,τι εγώ πληροφορούμε, από το κοινό που μας παρακολουθεί και ξέρετε ότι επικοινωνεί μαζί μας, εκεί είναι ο μεγάλος γολγοθάς των ασφαλισμένων. Όσοι έχουν 2 και 3 ταμεία, μέχρι τώρα δεν κατέληγαν σχεδόν ποτέ. Δηλαδή ταλαιπωρούνταν ατελείωτα. Και ενώ συνέβαινε αυτό που είπατε, και σωστά ξέρω πόσο ενημερωμένοι είστε, το παρακολουθείτε άλλωστε, και με το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης, με την επιτάχυνση των κυρίων συντάξεων, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις και μας έχουν όχι καταγγελθεί, αλλά έχουμε και εμείς την ενημέρωση. Για να βγει γρηγορότερα η σύνταξη, σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργού, του Υπουργείου, επελέγεται το ένα ταμείο στο οποίο είχε διανυθεί περισσότερος εργασιακός βίος και ασφαλιστικός, ναι, και αφινότανε στο τέλος ή κατά μέρος το άλλο ταμείο με τα λιγότερα χρόνια. Και έτσι και εσείς και εμείς και στην εκπομπή των συναδέλφων σας στο Blue Sky είχαμε δεχτεί παράπονα ότι μου υπολογίσανε το ένα ταμείο. Ακριβώς. Στη σημερινή κατάσταση, ενώ παλιότερα συνέβαινε αυτό στο διπλάσιο, στο τριπλάσιο. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να προσεχτεί, διότι καθημερινά δεχόμαστε ανθρώπους που έχουν πλημελές ποσό σύνταξης. Προφανώς, ναι. Διότι έχει υπολογιστεί το ένα από τα δύο ή το ένα από τα τρία ταμεία που είχε ασφαλιστεί η κυρία Κλήτου. Έτσι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα, μάλιστα, πρέπει... είναι ένα ζήτημα. Είναι ζήτημα και είναι και σημαντικό. Και τώρα, κύριε καθηγητά, μια θετική συγκυρία μαζί με αυτή την εξέλιξη στην επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων είναι και το γεγονός, με βάση τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ότι οι συνταξιούχοι από πρώτης του έτους θα δουν μια αύξηση της τάξης του 7% στις συντάξεις, όσοι τη δουν εν πάση περιπτώσει, και όσοι δεν ακυρώνονται από την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου. Και νομίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, υπό την έννοια ότι αισθανόμαστε κάποια στιγμή ότι αφήνουμε πίσω έτσι αυτό το μνημονιακό νάγος. Έχετε δίκιο, οι συντάξεις είχαν παγώσει
στην ουσία είχε απαγορευτεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με νόμο του 15 που επαναλήφθηκε το 17, και απορώ πως βγαίνουν τώρα από την προηγούμενη κυβέρνηση και λένε ότι εμείς ξεπαγώσαμε. Ο νόμος τους έλεγε ότι παγώνουν μέχρι τέλη 22. Άρα ξεπαγώνουν μετά τη λήξη του 22. Υπό αυτή την έννοια είναι καλοδεχούμενο, να πούμε και αυτό, ότι για πρώτη φορά ξεπαγώνουν οι συντάξεις, αλλά ξεπαγώνουν και οι εθνικές συντάξεις. Με συνέπεια, όπως έχει δείξει μία ανάλυση που έχουμε κάνει και έχουμε αναρτήσει, να πω ότι είναι η θυγατέρα μου Αγγελική Μητροπούλα, εξειδικευμένη εργατολόγος, που είχε πει ότι με την αύξηση της εθνικής σύνταξης από 1/1/23, οι συντάξεις λόγω θανάτου, χειρίας, οι συντάξεις αναπηρίας, οι συντάξεις των ανασφαλής των υπερηλίκων θα πάρουν τα πάνω τους, διότι θα ξεκινάνε από μεγαλύτερη βάση. Σωστά. Βεβαίως τώρα αναμένουμε και είναι στο τραπέζι, να το πω και αυτό, η προσωπική διαφορά. Ναι. Την ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι άγχος βάρος για τους συνταξιούχους. Η κυβέρνηση ας το αφήσει στο τραπέζι να καταργήσει την προσωπική διαφορά. Όπως έχουν εξαιρεθεί από τις αυξήσεις που προαναφέρατε οι επικουρικές συντάξεις. Σωστό. Είναι δύο γκρίζες ζώνες. Σωστό. Αυτή της πολύ θετικής κυβερνητικής πρωτοβουλίας που θα δώσει μία ανάσα στην πλειονοψηφία των συνταξιούχων. Άκουγα πριν έρθουμε στο δελτίο, πριν μπούμε στο δελτίο, κύριε καθηγητά, ότι η εξέλιξη της οικονομίας δημιουργεί ένα δημοσιονομικό χώρο γύρω στα 2,5-3 δισεκατομμύρια, τα οποία η κυβέρνηση σκοπεύει να τα ρίξει στη στήριξη των πιο αδύναμων οικονομικά συμπολιτών μας. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνει μια κίνηση και προς αυτή την κατεύθυνση για τις επικουρικές συντάξεις. Τώρα, ως προς την προσωπική διαφορά, δεν ξέρω τι πληροφορίες έχετε εσείς στο όσο το έχουμε ψάξει. Πέραν των αποφάσεων εκείνων του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες έχουμε αναλύσει, που έχουν κηρύξει αντισυνταγματικό μέρος του νόμου Κατρούγκαλου, μου λένε ότι είναι μνημονιακή δέσμευση η προσωπική διαφορά. Δεν ξέρω εσείς νομικά αυτό πώς το αντιμετωπίζετε. Όχι, η προσωπική διαφορά μπορεί να καταργηθεί και αν θέλετε, όχι η επιθυμία μου, τι πιστεύω, ότι νομικά, μέχρι το παραπέντε... Νομικά, Είναι ακυρώσιμη διαδικασία, αυτή μπορεί να ακυρωθεί και να καταργηθεί, να ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά στο κυρίως κομμάτι της σύνταξης και να τελειώσει. Θέλω να πιστεύω, επειδή οι εκλογές, μια και εκεί με πήγατε αναγκαστικά, θα κριθεί σε κοινωνικές ατζέντες. Ακριβώς, πιστεύω όχι σε παρακολουθήσεις, σε κοινωνικές ατζέντες και πακέτα. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί, το λέω τόσο κομψά, την προσωπική διαφορά και τη χορήγηση των αναδρομικών του 11μήνου σε όλους ανεξαιρέτως έγκαιρση εισαγωγής θα τα έχει η ίδια μέχρι το τέλος στο τραπέζι. Ας ελπίσουμε ότι θα επαληθευτείτε και θα χειροκροτήσουμε όλοι αυτή την απόφαση, κύριε καθηγητά, γιατί δεν αφορά μόνο τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά αφορά ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, οι οποίοι έχουν δώσει την ψυχή τους δουλεύοντας και πληρώνοντας εισφορές και οι οποίοι έχουν κατά κύριο λόγο πετσοκοπεί από τα μνημόνια. Και με δεδομένο ότι μόνο από μία περικοπή των προηγούμενων κυβερνήσεων της κατάργησης των δώρων, κυρία Κλήτου, πολύ βασικό, η 13η και 14η, από το 10 μέχρι σήμερα, όλοι οι συνταξιούχοι έχουν χάσει 26 συντάξεις. Έτσι. Δύο επί 11-12 χρόνια. Δεν λέμε τις άλλες περικοπές. Άρα, καλοδεχούμενη αύξηση. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα κινηθεί, όπως είπα από Βερολίνο ο Πρωθυπουργός προχθές, 7,5, ότι θα εγγύσει η αύξηση και το 8%. Αμήν, κύριε Μητρόπουλε, και εδώ θα είμαστε να πανηγυρίσουμε αν επιβεβαιωθεί η προτροπή και η πρόβλεψή σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Ένα θρίλερ εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ μετά από πληροφορία από τη CIA που έκανε λόγο για ύποπτο επιβάτη σε πτήση της Emirates από την Αθήνα. Η πτήση για Ντουμπάι καθυλώθηκε και έγινε ξονυχιστικός έλεγχος στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ πτήση για Νέα Υόρκη της ίδιας εταιρείας επέστρεψε στην Αθήνα συνοδεία F-16, καθώς Γαλλία και Ιταλία αρνήθηκαν να προσγειωθεί εκεί.
Τελικά, μετά από ελέγχους κλιμακίων της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο και σήμανε τέλος συναγερμού. Ο ύποπτος, που είναι Τούρκος υπήκοος, εντοπίστηκε σήμερα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, καθώς διαμένει στη χώρα μας, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι εις βάρος του. Συναγερμό σήμανε στις ελληνικές αρχές μετά από ειδοποίηση της CIA για ύποπτο άτομο που επέβαινε σε πτήση της Emirates από την Αθήνα. Δύο πτήσεις αναχωρούσαν απόγευμα Πέμπτης. Η μία με προορισμό τη Νέα Υόρκη είχε αναχωρήσει από τις 5.30 και βρίσκονταν στη Σαρδινία. Όταν ειδοποιήθηκε κατά πληροφορίες, ούτε η Ιταλία ούτε η Γαλλία δέχθηκαν να προσγειωθεί στο έδαφος τους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει να κάνει κύκλους αρχικά στον αέρα και εν συνεχεία ο πιλότος να λαμβάνει την απόφαση να γυρίσει πίσω στην Αθήνα, ενώ ακολούθησε σε πορεία αποκλειστικά πάνω από τη θάλασσα, αποφεύγοντας να πετά πάνω από τη στεριά. Τέσσερις ώρες με στο αεροπλάνο. Κύκλα στη Σαρδίνια, τέσσερις, πέντε φορές γύρω-γύρω Σαρδίνια, Σαρδίνια, Σαρδίνια. Καταλάβαμε όταν κόψουν, όταν το αεροπλάνο γυρίζει και δεν μας λένε τίποτα και κόβουν το ίντερνετ για να μην διαβάζουμε τα νέα, ξέρουμε ότι κάτι τρέχει. Επειδή η συγκεκριμένη πτήση έχει μόνιτορ στις πλάτες των καθισμάτων και μπορούμε να πάσα στιγμή να παρατηρήσουμε και εμείς την πορεία του αεροσκάφους, είδαμε αρχικά τους κύκλους που έκανε πάνω από τη Σαρδινία και μετά η κατεύθυνση που πήρε ήταν νότια. Η πτήση για Νέα Υόρκη με 228 επιβάτες, ανάμεσά τους ένα βρέφος και 18 άτομα πλήρωμα, ελέγχθηκε αυστηρά χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου το συνόδευσαν δύο μαχητικά F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας που απογειώθηκαν από τη Σούδα. Ήταν δύο πολεμικά αεροπλάνα και μας ακολουθάγανε μέχρι να γυρίσουμε στην Αθήνα. Και δεν είπανε τι έγινε ακριβώς. Πόσες ώρες? Δύο ώρες πετάγαμε και μετά δύο να γυρίσουμε. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε αναπτυχθεί κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ενώ τις ενέργειες από ελληνικής πλευρά συντόνισε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μαζί με το ΓΕΘΑ, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών και το Μαξίμου βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή. Χθες είχαμε ένα περιστατικό το οποίο απέδειξε με πόσο επαγγελματισμό και αρμονία όλες οι δημόσιες αρχές καταφέρανε και συνεργαστήκανε σε ένα πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό. Οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους διανυκτέρευσαν στο Καβούρι και ενημερώθηκαν για αναχώρηση βράδυ Παρασκευής. Η δεύτερη πτήση τώρα με προορισμό το Ντουμπάι καθυλώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή της. Το αεροσκάφος τροχοδρόμησε προς σημείο στάθμευσης του αεροδρομίου, όπου έγινε ο έλεγχος στους επιβάτες που παρέμειναν εντός αεροσκάφους, ενώ αργότερα μετακινήθηκαν προς τις αίθουσες αναμονής. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην πτήση και τις αποσκευές τους, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι ύποπτο και η πτήση αναχώρησε τελικά στις 10 και 6 λεπτά βράδυ Πέμπτης. Με όχημα το ψευδοκράτος, οι νέες προκλήσεις του Ερντογάν, καθώς ανακοίνωσε την ένταξή του στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στις Βρυξέλλες που κρατούν την Τουρκία, όπως είπε, 52 χρόνια στην πόρτα. Κοινό μήνυμα έναντι των τουρκικών προκλήσεων έστειλαν ο Νίκος Δένδιας και η ομόλογός του του Βελγίου, την ώρα που τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία ασχολούνται με το νέο πύραυλο αέρος-αέρος που δοκίμασε η Άγκυρα, ανησυχώντας ωστόσο για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Σε μια νέα πρόκληση προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην ένατη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, όπου ανακοίνωσε ότι το ψευδοκράτος εντάχθηκε ως παρατηρητής. Επιτέθηκε παράλληλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία και κατηγόρησε ότι έχει την Τουρκία στην πόρτα της για 52 χρόνια και την ταλαιπωρεί. Κομουζούν γερεύνη yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ticaret, ulaştırma ve enerji başlıklarında aramızdaki bağların derinleştirilmesine önem veriyoruz. Την ένταξη του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών χαιρέτησε με πανηγυρικό tweet ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ελλάδα και Βέλγιο την ίδια ώρα ύψωναν κοινό τείχος εναντί των προκλήσεων της Άγκυρας κατά την συνάντηση του Νίκου Δένδια με τη Βελγίδα ομόλογό του Χάτζα Λαμπίμπ. Είχα επίσης τη δυνατότητα να σε ενημερώσω εκτενώς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μου από την Τουρκία και την προκλητική συμπεριφορά και τους προκλητικούς ισχυρισμούς της Τουρκίας για το Κάζους Μπέλι, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την θέση αρχών την οποία τηρεί το Βέλγιο.
a neighbor like no others. It's an allied country within NATO and a major actor in the region who has, let's face it, sometimes adopted a disruptive attitude in our neighborhood. As I told you, we regret those tensions. We also condemn provocative statements. Αυτή είναι η στιγμή της δοκιμαστικής εκτόξευσης του πυράβλου αέρος-αέρος Μποσδογάν, στην οποία προχώρησε η Τουρκία. Ένα F-16 εφρέτων πυράβλο μικρού βεληνικούς, στόχος του οποίου είναι η κατάρριψη άλλων αεροσκαφών. Μπορεί να γίνει και άλλη δοκιμή στο μέλλον. Mm-hmm. Κανείς δεν γνωρίζει, διότι έχει διτό στόχο. Πρώτον, να ακολουθήσει την πολιτική της κανονιοφόρου, δηλαδή να απειλεί την Ελλάδα mm-hmm. με νέα όπλα, τα οποία είναι τόσο ισχυρά που θα μας πλήξουν, άρα εμείς πρέπει να καμφθούμε και να πάμε σε διαπραγματεύσεις με τους όρους της Τουρκίας. Μάλιστα. Και δεύτερον, να δείξει στο εσωτερικό του κοινό πόσο έχει ανεβεί η χώρα επί των ημερών του, πόσο ισχυρή είναι. Το τουρκικό οπλικό σύστημα έγινε πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης της γείτονος. Havalanan 4 F-16 uçağı tanker uçaklar koordinesinde Bozdağ'ın atış testini Sinop açıklarındaki sahada gerçekleştirdi. Στα τουρκικά μέσα εκφράζεται ανησυχία για επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας. Anın gündemine bakalım şimdi de Akdeniz'de Türkiye'yi dar bir kıta sahanına hapsetmek isteyen Yunanistan yeni eylem planını açıkladı. Libya ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için girişim başlatılacak. Ayrıca Mora ve Girit'in çevresinde doğalgaz aranacak. Miçotakis, Türkiye'nin savaş sebebi saydığı 12 mil kozunun da hala masada olduğu mesajını verdi. Έχει ξαναχτιστεί με νέα υλικά βεβαίως αυτό το αφήγημα της περικύκλωσης, ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω δυνάμεις, κυρίως δυτικές δυνάμεις, οι οποίες θέλουν να ανασχέσουν την πορεία της Τουρκίας, οι οποίες θέλουν να εγκλωβίσουν την Τουρκία. Εν τω μεταξύ, στο Αιγαίο, τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποιούν δεκάδες παραβιάσεις καθημερινά, 69 μόνο την Πέμπτη. Καλησπέρα, Κώστα Μαρδά. Καλησπέρα, Ελίνα. Και όπως παρακολουθούσα το βίντεο, έλεγα ότι σκεφτόμουν ότι από την ώρα που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση ότι θα κάνει γεωτρήσεις σε συγκεκριμένα οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, σκεφτόμουν ποια θα είναι η αντίδραση των Τούρκων και πώς θα μας στείλουν τα μηνύματα συνεχίζοντας το σερί της προκλητικότητας. Ήδη έχουμε πάρει μία γεύση. Εκτιμώ ότι αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα αντιδράσει, ακόμα και στην ενέργεια του Πρωθυπουργού να κάνει η Ελλάδα έρευνες σε μια περιοχή που είναι νοτίως της Κρήτης και που δεν αμφισβητείται άμεσα λέω από την Τουρκία. Mm-hmm. Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι μια προσεκτική κίνηση του κ. Μητσοτάκη. Θα έλεγα ότι είναι μια προσεκτική μαγιά, μια λελογισμένη μαγιά. Mm-hmm. Διότι έβαλε την ExxonMobil, το αμερικανικό αυτό μεγαθύριο, σε συνεργασία με τα ελληνικά πετρέλαια για να κάνουν τις έρευνες. Σημειωτέων να πούμε ότι και στην Κύπρο που ενεργεί η ExxonMobil, οι Τούρκοι έχουν καθίσει στα αυγά τους. Η ExxonMobil σε συνεργασία με την Qatar Petroleum έχει κάνει γεωτρήσεις και θα κάνει τώρα και δεύτερη επιβεβαιωτική και προχωρεί η ανάπτυξη στο οικόπεδο 10, το οποίο θέλω να σημειώσω δεν το αμφισβητεί η Τουρκία. Προσέξτε πόσο πονηρά έχει μοιράσει τα οικόπεδα. Λέει το οικόπεδο 10, όπου εκεί είπαμε είναι η ExxonMobil και η Qatar και το Qatar Petroleum, ανήκει στην Αιγυπτιακή ΑΟΣ. Mm-hmm. Το δε οικόπεδο Αφροδίτη 12, δεν ανήκει, λέει, στην Τουρκία, ανήκει στην Ισραηλινή ΑΟΣ. Αλλά ας έρθουμε νοτίως της Κρήτης. Είπα προηγουμένως ότι πιθανότατα αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα αντιδράσει. Ας δούμε καταρχάς ποια είναι τα επιχειρήματα και με βάση ποια νομικά επινοήματα και τερατουργήματα, θα πω εγώ, θα εδράζεται η ενέργειά της, η οποία μπορεί να είναι πολιτικο-διπλωματική αλλά και επί του πεδίου. Τι λέει η Τουρκία? Ότι η Ελλάδα δεν έχει πλήρη κυριαρχία στην Κρήτη. Mm-hmm. Και ποιος είναι ο ισχυρισμός ο νομικός, ο νομικίστικος? Ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη συνθήκη του Λονδίνου του 1913 παρετήθηκε παντός δικαιώματος επί της νήσου Κρήτης και παρετήθηκε υπέρ των συμμάχων. Οι σύμμαχοι τότε ήταν Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Σερβία,
Βουλγαρία. Mm-hmm. Αλλά, λέει ο τουρκικός ισχυρισμός, δεν υπάρχει, λέει, ειδική διμερή συμφωνία ώστε οι σύμμαχοι να μεταβιβάσουν την Κρήτη στην Ελλάδα και μετά να γίνει συμφωνία ώστε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να συμφωνήσει σε αυτή τη μεταβίβαση. Και τι κάνει, λοιπόν, και εδώ φέρνω εις επίρρωση των απόψεών μου το χάρτη του Μπαξελί. Λέει, αφού η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρετήθηκε υπέρ των συμμάχων και τώρα ακόμη νομικά συνεχίζεται, νομικά όχι πραγματικά, συνεχίζεται η κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με διάδοχο όμως κράτος την Τουρκία και δίνει ένα νομό σε κάθε σύμμαχο χώρα. Δηλαδή ο νομός Χανίων κατακυρώνεται στην Ελλάδα. Και οι άλλοι νομοί, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, μοιράζονται από τις προηγούμενες δυνάμεις που είπα πριν από λίγο. Άρα αυτός λοιπόν είναι το νομικό τερατούργημα. Ένας άλλος ισχυρισμός είναι ότι αυτή η ενέργεια της Ελλάδας, η οποία παραλαμβάνω ενέργεια είναι πολύ σωστή, έξυπνη και δυναμική, βασίζεται σε έρευνες που θα γίνουν εκτός των χωρικών μας υδάτων. Και πράγματι, δεν το έχει αναφέρει κανείς, απορώ γιατί οι αναλυτές, οι θεσμικοί, δεν αναφέρουν ότι οι έρευνες θα γίνουν εκτός χωρικών υδάτων. Θα επικαλεστεί πιθανότητα επίσης η Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν έχει ανακηρύξει οριοθετήσει ΑΟΣ και δεν έχει στείλει σχετικό έγγραφο και χάρτη της ΑΟΣ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και επιπλέον θα πει ότι τα οικόπεδά μας φτάνουν στο όριο της μέσης γραμμής μεταξύ Κρήτης και Λιβύης. Κάτι που αμφισβητεί η Λιβύη, που είναι ουσιαστικά, τουλάχιστον το δυτικό μέρος, προτεκτοράτο μέσω του Μπεϊμπά της Τουρκίας. Σωστά. Με τη Λιβύη πράγματι έχουμε διαφωνίες όσον αφορά το πού θα πάει η μέση γραμμή μεταξύ Κρήτης και Λιβύης. Τι λένε οι Λιβύοι? Εμείς, λέει, θα αρχίσουμε να μετράμε αφού κλείσουμε τον κόλπο της Σύρτης και τα νερά από τη νοητή αυτή γραμμή μέχρι την υπηρετική Λιβύη είναι εσωτερικά ύδατα. Mm-hmm. Αυτό είναι εις βάρος μας. Mm-hmm. Επιπλέον, οι Λίβοι, οι Τουρκολίβοι δηλαδή, δεν αναγνωρίζουν την επίρρεια, τα δικαιώματα δηλαδή για να μετρήσουμε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, που έχουν τα νησιά που είναι πέριξ της Κρήτης, νοτίο της Κρήτης. Ναι. Ειδικώς δε δεν αναγνωρίζουν την ελληνική κυριαρχία και το δικαίωμα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στις Γάβδο. Mm-hmm. Τώρα, είπα ποια είναι τα τουρκικά επιχειρήματα. Θέλω να πω τώρα ποια είναι τα ελληνικά αντεπιχειρήματα. Εμείς έχουμε καταθέσει τον νόμο Μανιάτη το 2011, έτσι, ο πολύ σημαντικός, πολύ δυναμικός υπουργός, ο οποίος κατέθεσε τον νόμο και λέει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ανακηρύξει ΑΟΣ, θα ισχύσει η μέση γραμμή και για την υπηρετική χώρα, αλλά και για την νησιωτική χώρα. Άρα εμείς λέμε ότι δικαιούμεθα με βάση το άρθρο 156 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, δικαιούμεθα να πάρουμε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα μετρώντας και τα νησιά μας. Επίσης, ο χάρτης, συνετάχθη χάρτης με βάση την νορβηγική εταιρεία PGS mm-hmm. που ορίζει τα οικόπεδά μας. Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το 2012 και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόμος αυτός κατατέθηκε ως έγγραφος στον ΟΗΕ, αλλά χωρίς χάρτη. Υπήρχε τότε μια διχογνωμία στο Υπουργείο Εξωτερικών αν πρέπει να καταθέσουμε συγκεκριμένο χάρτη με συντεταγμένες ή όχι. Άλλοι είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος να καταθέσουμε, διότι αν το καταθέσουμε και προσδιορίσουμε την ΑΟΣ μας, θα πάει εκεί η Τουρκία, θα κάνει ασκήσεις, θα κάνει έρευνες. Άρα προκαλούμε μια ρήξη. Και άλλοι είπαν ότι αρκεί η κατάθεση αυτή για να προκύψει. Ναι. Αυτά τα λέω εγώ πριν μιλήσω στο θα τα βρούμε μπροστά μας, λες. Βεβαίως, μίλησα με τον κύριο Μανιάτη και με κορυφαίους της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και κορυφαίο εμπειρογνώμονα, ο οποίος συμμετείχε στη διάσκεψη του Δικαίου της Θάλασσας, παίρνοντας μέρος Έλληνας εμπειρογνώμονας στις 400 διασκέψεις. Άρα λοιπόν, τι μπορεί να κάνει, πάω στην τρίτη ενότητα, τι μπορεί να κάνει η Τουρκία? Μπορεί να κάνει έρευνες
στο τουρκολιβικό μνημόνιο στην περιοχή τη δική της, την τουρκική. Μπορεί να κάνει έρευνες στο τουρκολιβικό μνημόνιο στην περιοχή της Λιβέης. Αυτή είναι η συμφωνία, η τελευταία, η εκτελεστική συμφωνία που έκανε. Αν θέλει να προωθήσει περισσότερο την πρόκληση, μπορεί να πάει στο όριο των δικών μας οικοπαίδων κατ' εξουσιοδότηση της Λιβύης. Μπορεί σε αντιπερισπασμό να κάνει έρευνες εκεί που έκανε, να κάνει γεώτρηση εκεί που έκανε έρευνες στο Roots Race στα ανοιχτά του Καστελορίζου. Αλλά να κάνει επίσης και γεώτρηση, καινούρια γεώτρηση, έχει κάνει 8 παράνομες, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μπορεί επίσης να κάνει ασκήσεις νοτίως της Κρήτης και ολοκληρώνω την ανάπτυξη αυτή, λέγοντας ότι η Τουρκία μας έχει κυκλώσει και από τον Νότο. Γι' αυτό πρέπει να είναι προσεκτικοί ορισμένοι αναλυτές, οι οποίοι θέλουν να δούμε ένα Μπαϊρακτάρ μπαν και κάτω, να δούμε ένα τουρκικό πλοίο να το βυθίσουμε κλπ. Θα έλεγα, βυθίστε πρώτα τα μεγάλα λόγια. Γιατί λέω μας κύκλωσε από τον Νότο? Γιατί έχει ναυτικές διευκολύνσεις στην πόλη Μιζράτα της Λιβύης, να βλοχούν εκεί φρεγάτες τουρκικές, και έχει επίσης αεροπορική βάση στο αεροδρόμιο Αλουατίγια, που είναι έδρα στάθμευσης τουρκικών Μπαϊρακτάρ. Παράλληλα, έχει ναυτικές διευκολύνσεις στην βάση, στην ναυτική βάση Αυλώνα της Αλβανίας, και το 2017 έχει κάνει αεροναυτικές ασκήσεις στο Ιόνιο, παρακαλώ. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λες, και το κυριότερο, λες πράγματα τα οποία δεν τα ακούμε, Κώστα Μαρδά, και μας ανοίγεις και τα μάτια στο τι μπορούμε να, πέρα από την εφορία αυτής της ευφυούς κίνησης, όπως και εσύ αναγνώρισες, της ελληνικής κυβέρνησης, να ξέρουμε και τι μπορούμε να συναντήσουμε μπροστά μας, γιατί η αρχική αμηχανία και η ενόχληση της Τουρκίας θα γίνει μια επιλογή σταθμισμένης αντίδρασης, την οποία θα τη συναντούμε και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Μια τελευταία ερώτηση. Σωστά, να τελειώσω. Ναι. Μπορεί να μην κάνει τίποτα, εάν, καλά, ας πούμε, ναι, πάρει διαταγή από τον Biden και πει καθίστε στα αυγά σας, θα σας δώσω τα F-16. Ναι. Το θεωρώ απίθανο να μην κάνει τίποτα. Εγώ περιμένω και διάβημα και ενέργειες επί του πεδίου. Έτσι. Διότι ο Ερντογκάν έχει μια ισλαμική αντίληψη για την εκδίκηση. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Του State Department. Βέβαια, του κόπηκαν λίγο και τα φτερά που ο φίλος του ο Τραμπ δεν τα πήγε και τόσο καλά όσο το περίμεναν. Αλλά δεν του βγαίνουν και πολύ τελευταία του Ερντογκάν τα χαρτιά. Αλλά μένει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της ιστορίας. Μία τελευταία ερώτηση. Μία τελευταία ερώτηση. Είδαμε στο βίντεο που παρακολουθήσαμε νωρίτερα την Τουρκία να κατηγορεί την Ευρώπη ότι την έχει χρόνια και χρόνια στο περίμενε και έξω από την πόρτα της. Ξαφνικά πώς θυμήθηκε την Ευρώπη η Τουρκία? Ο Ερντογκάν δεν θέλει να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Θέλει δηλαδή μια Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά Τούρκα. Ναι. Εκβιάζει αλλά δεν παρακαλεί. Ναι. Τι έγινε πρόσφατα? Πήγε στο Ουσμπεκιστάν και είπε, ήδη είναι εταίρος διαλόγου, έτσι λέγεται, τη συμφωνία της Σαγκάης που συμμετέχει η Ρωσία, η Κίνα και τα άλλα τουρκόφωνα κράτη. Είπα προηγουμένως ότι έχουμε μία ελπίδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά να μην είμαστε αφελείς. Ποια είναι η τελευταία θέση του State Department μετά την ανακοίνωση των ερευνών της ExxonMobil νότιος της Κρήτης? Λέει, πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση των πόρων της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να προάγει τη συνεργασία μεταξύ όλων των μερών. Ναι. Είναι αυτό το η κλασική εποδός που λένε οι Αμερικανοί. Βρείτε τα. Έτσι. Το λέει και ο φίλος μας ο Στόλτεμπεργκ. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Σε ευχαριστώ, που είχαμε... Λίνα, και με τη νίκη. Ναι. Τη νίκη της Αμοθράκης. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε και να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Star Channel. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για κατάλυση της δημοκρατικής λειτουργίας και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός είναι ένοχος, καθώς δεν απαντά επί 4 μήνες στα ερωτήματα που τίθενται. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιβεβαίωσε πανηγυρικά ότι είναι ταυτισμένος με το λαϊκισμό και το ψέμα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για κατάλυση της δημοκρατικής λειτουργίας. Πρόσθεσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένοχος καθώς δεν απαντά επί 4 μήνες στα ερωτήματα που τίθενται και επανήλθε στα ερωτήματα που είχε θέσει και στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες. Υπάρχει πολιτικός από τους 33 που παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ. Γιατί κρύβεται και δεν απαντά ο κύριος Μητσοτάκης? Ο κύριος Μητσοτάκης κρύβεται. Κρύβεται από τη Βουλή. Δεν ήρθε όταν συζητάγαμε το πόρισμα της εξεταστικής. Δεν ήρθε, δεν πήγε, κρύφτηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Μπέγκα, να δώσει απαντήσεις. Δεν ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή να δώσει απαντήσεις στην ερώτηση που έκανα εγώ. Έχετε εσείς δει κανένα αθώο να κρύβεται? Υπάρχει υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη που ήταν επισυνδεδεμένος επισήμως από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Ο κύριος Τσίπρας έδειξε ότι το πολιτικό του άγχος έχει μετατραπεί σε αιμονή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί ότι σε συνέντευξη 33 λεπτών αναφέρθηκε 22 φορές στον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου. Παράλληλα, επιβεβαίωσε πανηγυρικά ότι είναι ταυτισμένος με το λαϊκισμό και το ψέμα ο κύριος Τσίπρας. Υιοθέτησε απολύτως τις λίστες του κυρίου Βαξεβάνη, απαιτώντας από την κυβέρνηση να αποδείξει ότι τα πράγματα δεν έχουν έτσι, ενώ θα έπρεπε να απαιτήσει από το φίλο του εκδότη του ντοκουμέντο να προσκομίσει στοιχεία για τους ισχυρισμούς του. Με την ίδια λογική θα μπορούσε κάποιος να χρεώσει στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα το κακόβουλο λογισμικό Πίγκασους που παραδέχτηκε ότι λειτουργούσε επί των ημερών του και θύμα του, όπως είχε δημοσιευθεί, έπεσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν ο κύριος Πρωθυπουργός δεν γνώριζε όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν, τότε θα πρόκειται για έναν Πρωθυπουργό μειωμένου καταλογισμού. Άρα, έναν Πρωθυπουργό ανεπαρκή να κυβερνά τη χώρα. Εάν γνώριζε, θα πρόκειται για έναν Πρωθυπουργό πραγματικά ανασφαλή, αδίστακτο και επικίνδυνο. Ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχτηκε ότι ούτε ο ίδιος γνώριζε αν λειτουργούσε παράνομο λογισμικό επί των ημερών του. Όχι, δεν έτυχε να ενημερωθώ, αλλά δεν αποκλείω την πιθανότητα να υπήρχε. Όμως εδώ έχουμε κάτι άλλο. Εδώ δεν έχουμε τη λειτουργία ενός παράνομου λογισμικού από έναν ιδιώτη, όπως πιθανόν να συνέβαινε και παλιότερα, αλλά έχουμε τη λειτουργία του παράνομου λογισμικού σε συνέργεια με ένα κέντρο που είχε διασύνδεση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Μέγαρο Μαξίμου. Έρχεται ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο 4 παρεμβάσεων για τα κακόβουλα λογισμικά, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Τι φέρεται να έχει γνώση αυτών των δεδομένων? Αυτά είναι παράνομα στοιχεία, τα οποία αν υπάρχουν στα χέρια του κ. Τσίπρα, πρέπει να αποδείξει πώς τα βρήκε και γιατί βρίσκονται στα χέρια του. Παραδέχθηκε ότι υπήρχε αντίστοιχο παράνομο λογισμικό στη χώρα και σε λειτουργία, σε χρήση το 2018, επί της δικής του διακυβέρνησης, επί της δικής του θητείας. Τι έκανε γι' αυτό? Ο κατήγορος, η αντιπολίτευση, μπορεί να γίνει και κατηγορούμενος. Πέφτουν ονόματα στον αμνηστία. Διαλέθονται όλα. Μια λάσπη, η οποία λέει ο Μητσοτάκης θα έχει κάνει όλα. Και αναρωτιέμαι, αφού τα έχει κάνει όλα ο Μητσοτάκης, κυρία Γερο Βασίλη, γιατί κάνει μήνυση κατά γνώση και δεν κάνει μήνυση κατά Μητσοτάκη, λέω ένα παράδειγμα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα καθαρό δρόμο. Για να μην συνεχιστεί το σκάνδαλο συγκάλυψης που ο ίδιος παρακολουθεί και διευθύνει, θα πρέπει να κάνει μια κίνηση. Να άρει το απόρριτο. Μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής συμφώνησε να βρεθούν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας τα πρόσωπα που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστήσει στη λειτουργία του κέντρου των παράνομων παρακολουθήσεων με το κακόβουλο λογισμικό στην Ελλάδα. Οι κύριοι Λαβράνος, Μπίτσιος και Ντίλιαν. Το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα βρεθεί εκ νέου στην Επιτροπή Θεσμών ο άλλοτε εξαπορήτων του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Καμπανάκι κινδύνου χτυπάει η Τράπεζα της Ελλάδος στους δανειολήπτες λόγω της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και τη μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματός τους. Προειδοποιεί μάλιστα ότι το προσεχές διάστημα θα ασκηθεί πίεση στο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων οικοκυριών, τα οποία σε σημαντικό ποσοστό έχουν κειμενόμενο επιτόκιο. Στη σύνδεσή μας μέσω Skype είναι η πρόεδρος του ΕΚΠΙΖΟ, η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Καλησπέρα, κυρία Καλαποθαράκου. Καλησπέρα, κυρία Κλήτου. Τώρα, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω αφορά τους δανειολήπτες κατά κύριο λόγο που έχουν δόσεις με κειμενόμενο επιτόκιο και αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι μεσούσης της κρίσης, της παρούσης κρίσεως δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα νοικοκυριά. Έτσι ακριβώς είναι. Ο κίνδυνος για νέα κόκκινα δάνεια δυστυχώς είναι ορατός και εμείς το βιώνουμε στην ΕΚΠΙΖΟ καθημερινά από τις κλήσεις των καταναλωτών όπου βλέπουν ότι αυξάνονται οι δόσεις των δανείων, ιδίως των στεγαστικών δανείων και των καταναλωτικών, αλλά κυρίως των στεγαστικών, είτε ήταν ενήμερα και τα εξυπηρετούσαν και προσπαθούν να τα εξυπηρετήσουν, αλλά λόγω του αυξημένου κόστου ζωής, τόσο στην ενέργεια όσο και στα τρόφιμα, δυσκολεύονται πάρα πολύ και πολύ φοβόμαστε ότι θα κοκκινήσουν πολλά δάνεια, όσο και οι καταναλωτές.
προσπαθούν να κρατήσουν την κυρία κατοικία τους. Έτσι λοιπόν ο κίνδυνος πράγματι είναι ορατός και θα πρέπει να βάλουν πλάτες οι τράπεζες ώστε αυτό η αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2% το τελευταίο τετράμινο, που δυστυχώς αναμένεται να υπάρξει και άλλη αύξηση λόγω αυτό των πιθανών πιέσεων, ναι. Ακριβώς συν το περιθώριο κέρδους που έχουν οι τράπεζες στις συμβάσεις με τα κειμενόμενα επιτόκια, που είναι 2 και 2,5% και εκεί θα πρέπει να βάλουν πλάτες οι τράπεζες και να μειώσουν το περιθώριο κέρδους προκειμένου να μπορεί ο καταναλωτής να ανταποκριθεί στις αυξημένες δόσεις των δανείων, ιδίως των στεγαστικών δανείων, γιατί πρόκειται για την κυρία κατοικία, για διατήρηση της κυρίας κατοικίας και των επιχειρηματικών δανείων, διότι και αυτά είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί με πολύ δυσκολία ανταποκρίνονται τα δάνεια αυτά. Και να σημειώσω και κάτι άλλο, ότι το πλήθος των δανείων, 90-95% είναι με κειμενόμενο επιτόκιο. Ακριβώς γιατί το σταθερό επιτόκιο δεν ήταν δελεαστικό και οι τράπεζες προωθούσαν το κειμενόμενο επιτόκιο, το οποίο ήταν χαμηλό και εν μέσω κρίσης για μια δεκαετία είχε παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι, ναι. Μηδενικό ήταν πραγματικά. Άρα αναμένεται... αν δεν ληφθούν μέτρα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τις ίδιες τις τράπεζες, αναμένεται να υπάρξει μεγάλη δυσκολία εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων που αφορούν την κυρία κατοικία. Εσείς ως εκπιζό που έχετε κάνει και τις επαφές σας και με τη μία και με την άλλη πλευρά, υποθέτω, πέραν του να είσαστε υποδοχέας της αγωνίας των δανειοληπτών, τι αίσθηση έχετε, το συζητούνε ή θα έχουμε την κλασική πεπατημένη που θα δημιουργήσει μία νέα σειρά κόκκινων δανείων και στη συνέχεια τον κίνδυνο πληστηριασμών, φαντς κλπ. Κοιτάξτε, επειδή μεγάλους όγκους των δανείων έχει μεταβιβαστεί και των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει μεταβιβαστεί στα φαντς που λέμε, σε εταιρείες, αρπακτικά τα κοινώς τα αναφέρουμε. Τα κοράκια υπάρχει που λέμε, δυσκολία, τα κοράκια. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία, διότι αυτοί θέλουν τα χρήματά τους με τους προϋποθέσεις και με τους όρους και μάλιστα δεν βγάζει και εύκολα και ο καταναλωτής, ζητάει το δοσολόγιο και δεν το δίνουν. Πάντως δεν είναι ελληνική καινοτομία αυτό, διεθνής πρακτική είναι, να τα λέμε. Δεν εφήβραμε εμείς τα κοράκια στην Ελλάδα. Ναι, ασφαλώς. Από έξω μας είδα. Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα και το ζητούμενο, ότι δεν ανταποκρίνονται στις θεσμικές τους υποχρεώσεις. Mm. Αυτό είναι το ζήτημα. Mm. Δηλαδή δεν ενημερώνει τον καταναλωτή. Σωστά. Δεν έχει πρόσβαση ο καταναλωτής. Σχεδόν καθόλου δεν και μπορεί το να κυριότερο τους βρει. Δεν μπορεί να έρθει σε συνεννόηση ο δανειολήπτης μαζί τους, διότι είτε είναι απαξιωτικοί, είτε οι όροι που προτείνουν είναι παχθείς. Ακριβώς. Ζητούν υπέροχα ποσά ως προκαταβολή για να προχωρήσουν μετά σε ρύθμιση, χωρίς να κάνουν ολοκληρωμένη πρόταση. Έχουμε πολλά προβλήματα τα οποία τα επισημαίνουμε στην Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία εποπτεύει το χώρο και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καλαποθαράκου, ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρεθούμε μπροστά στο ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε τη δεκαετία των μνημονίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας και βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε, καθώς στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή παρεμβάσεις. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.